Με τη δέουσα λαμπρότητα γιορτάστηκε στην πόλη της Καβάλας η επέτειος του όχι του έπους του 1940 με την μεγάλη παρέλαση των πολιτιστικών συλλόγων, των σχολείων του νομού, της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των στρατιωτικών τμήματων. Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για την επέτειο του όχι στη Γαλάζια Πολιτεία εκπροσώπησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης. Σύλλογος Μικρασιατών Καβάλας. Η Μικρά Ασία από αρχαιοτά των χρόνων υπήρξε σταυροδρόμι πολιτισμών και κυρίως σημείο συνάντησης μεταναστευτικών φυλών που μετακινούνταν από την Ανατολή προς τη Δύση ή και αντίστροφα ενίοτε. Από τον 9ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ. σε μια μακρά διαδοχή μεταναστεύσεων ίωνες αιωλής και δωρής έφτασαν ως τις ακτές της Μικράς Ασίας ως έμποροι, απικιστές, τυχοδιώκτες και στρατιώτες και έκτισαν τις πόλεις τους, αναμίχθηκαν με τους γηγενείς πληθυσμούς, υιοθέτησαν μήμα της θρησκείας τους και σύντομα εκαθίδρυσαν ένα αξιόλογο πολιτισμό που προπορεύτηκε σε πολλές περιπτώσεις εκείνου της υπηρετικής Ελλάδας. Η ανάπτυξη αυτού του πολιτισμού θεωρείται από αρκετούς ιστορικούς το πρώτο κεφάλαιο στην ανάπτυξη του δυτικού πολιτισμού, κυρίως εξαιτίας της φιλοσοφικής σκέψης που παρήγαγε. Ένα σύλλογος που δραστηριοποιείται στην πόλη μας, δίνοντας τη δική τους πολιτιστική συμβολή σε όλα όσα αφορούν τους ποντιακούς χορούς, τα έθη και τα έθιμα, δίνοντας με τη σημερινή τους συμμετοχή το δυναμισμό αλλά και την εθνική αξία των ποντιακών χορών. Χειροκροτήστε το 5ο Δημοτικό Σχολείο. Τα κορίτσια και τα γόρια που σήμερα ως συνεχιστές της παράδοσής μας αλλά θυμώντας και τη μνήμη των ηρώων που έχουν της Αλβανίας παραλάβουν μπροστά σας. Έβδομο Δημοτικό Σχολείο. Χαμόγελο, διάθεση και υψηλό φρόνημα. Με παράταξη. Η μαθητιώσα νεολαία μας, τα παιδιά που θα συνεχίσουν την παράδοσή μας. Και ακολουθεί το μουσικό γυμνάσιο μαζί με το γενικό μουσικό λύκειο. Με τα μουσικά τους όργανα. Με το βλέμμα τους στραμμένο στο μέλλον. Τόσο πλούσια ιστορία, μια ιστορία γεμάτη από αγώνες, μάχες, ανθρώπινη θυσία και φυσικά υψηλό φρόνημα, τιμώντας την ιστορία μας, τιμώντας όλους εσάς που σήμερα βρίσκεστε εδώ. Ένα θερμό χειροκρότημα. Αυτοί είναι οι Έλληνες στρατιώτες. Ακολουθεί η ελληνική αεροπορία.
καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο και προασπίζονται την ελληνική μας ασφάλεια, την εθνική μας ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας.